Δωρεάν διανομή ροδάκινων θα διενεργηθεί στους δικηγούχους του κοινωνικού παντοπολίου και των προγραμμάτων επιστημιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων απορροκυπευτικών. Τα σημεία διανομής είναι οι Δήμοι που είτε είναι επικεφαλής εταίροι είτε εταίροι των κοινωνικών συμπράξεων. Ο Δήμος Καβάλας ως επικεφαλής εταίρος της κοινωνικής σύμπραξης Συμπράττοντας για όλους, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Θάσου, θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής ροδάκινων στους παρακάτω ωφελούμενους. Πρώτον, οι κάτοχοι της κάρτας σίτησης της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι κάτοικοι του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας, μαζί με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή ο αριθμός των μελών της οικογενείας, θα παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα. Δεύτερον, οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας, Δημοτική Ενότητα Καβάλας Φιλίππων, με την επίδειξη απλώς της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι δικαιούχοι να έχουν για δική τους διευκόλυνση, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους σακούλες. Πού θα γίνει αυτό? Στον προάβλιο χώρο του Ανθή Καραγιάννη, την Πέμπτη, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Θα υπάρχει αστικό λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινάει από το δημοτικό κήπο της Σημαίες και θα μεταφέρει τον κόσμο στο Ανθή Καραγιάννη και πάλι πίσω. Ώρες αναχώρησης 9, 10, 11, 12 και 1. Είναι ευγενής προσφορά των μετόχων και του Προέδρου των αστικών λεωφορείων. Χωρίς επιβάρυνση, δωρεάν θα πηγαίνουν στο Ανθή Καραγιάννη.